Βγαίνει Πειραιώς. Πλατεία Καραϊσκάκη. Ενημερώθηκε από τη σύζυγό μου ότι το παιδί δεν αναπνέει και έχει χρώμα μπλε. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Απόγευμα Τρίτης, τα αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας είναι ακινητοποιημένα λόγω κίνησης. Ένα παιδάκι κινδυνεύει. Στο κέντρο της άμεσης δράσης έχει σημάνει συναγερμός. Στείνεται μια γέφυρα ζωής. Το μόνο πράγμα που έβλεπα μπροστά μου ήταν το περιπολικό. Όσο πιο γρήγορα ήταν το περιπολικό, τόσο πιο γρήγορα υπήρχαν οι ελπίδες στο να μπορεί να επανέλθει. Μάνη Καριστοτέλους. Ορθόν. Περάσαμε την Τρικούπη, κέντρο. Όταν ο αμυσοδρασίτης οδηγεί και έχει μέσα επίγον περιστατικό παιδιού, κυριολεκτικά πετάει. Πετάει. Και βλέπετε ότι στην προκειμένη περίπτωση, σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε το περιπολικό στο παιδόν. Από δύο ένα άφηξη, κέντρο στα Βλαΐα Κυριακού. Το να περνάς τηλεφόρο Αλεξάνδρας με 200-180 την ώρα σε ένα μποτιλιασμένο δρόμο, προφανώς υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σου. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν υπολογίζουν τη ζωή του εκείνη τη στιγμή, απλά υπολογίζουν να σώσουν τη ζωή του παιδιού. Που αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται, ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Περιπολικά και μοτοσυκλέτες της άμεσης δράσης μετέφεραν το δίχρονο αγοράκι από τον Κολονό στο νοσοκομείο Πέδων σε 4 λεπτά. Τα υπόλοιπα τα ανέλαβαν οι γιατροί και σε λίγες ώρες το παιδί είχε συνέλθει.